Θα πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς σε ένα όραμα ετών παίρνει σάρκα και οστά, δημιουργείται ερευνητικό κέντρο εγωπροβατοτροφίας. Η κυρία Λιονή, Μέρη Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Λιονή. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ερευνητικό κέντρο εγωπροβατοτροφίας. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Οι παλιοί τηλεθεατές μας, οι παλιοί όχι μόνο ρεθυμνιώτες, αλλά και οι παλιοί Κρητοί, γνωρίζαν την περίφημη σχολεία σωμάτων. Σωστά. Ήταν ένα σχολείο το οποίο μια ζωντανή κυψέλη που απευθυνόταν σε γεωργούς αλλά κυρίως κτηνοτρόφους, δίδοντας συμβουλές και παρέχοντας εκπαίδευση στους κτηνοτρόφους όλης της Κρήτης τότε. Ήταν ένα κέντρο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως την κτηνοτροφία. Τις δεκαετίες του 50-60 μέχρι αρχές του 70. Δυστυχώς, μετά, όπως και πολλά άλλα πράγματα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη, παρήκμασε. Με αποτέλεσμα, όταν αναλάβαμε εμείς ως περιφέρεια, εκεί να υπήρχαν κάποια ερείπια στο Αμάρι, όπου εδρεύει η σχολεία σωμάτων, διατηρούσε ένα αρκετά έτσι μεγάλο αριθμό ζώων, ο Ελγό Δήμητρα, όπου είχε και αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα. Όμως, κοιτάξτε, μέρα με τη μέρα παρήκμαζε. Αρχίσαμε λοιπόν έναν αγώνα με την περιφέρεια από το 2011, προκειμένου να πείσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Γεωργίας, να μας παραχωρήσει για 30-40 έτη τις εκτάσεις εκεί, έτσι ώστε με μελέτη και χρήματα της περιφέρειας να αναβιώσουμε αυτό το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο της σχολής ασωμάτων που αφορά στον πρωτογενή τομέα και κυρίως την κτηνοτροφία, έτσι με όρους 21ου αιώνα. Δυστυχώς κάναμε 10 χρόνια να πείσουμε το κράτος μας γι' αυτό. Εν τέλει, πριν 1,5 χρόνο μας παραχωρήθηκε και μάλιστα με υπογραφή του κυρίου Αραχοβίτη, του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μας παραχωρήθηκαν 550 στρέμματα ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου που ανήκαν τη σχολεία σωμάτων και μέχρι τώρα, ας πούμε, ότι είχε τη φροντίδα τους όσο μπορούσε βέβαια ο Ελγό Δήμητρα. Εμείς ήδη έχουμε εκπονήσει σαν περιφέρεια, εννοώ, μία οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου αυτό το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο για την κτηνοτροφία να μπορέσουμε να το αναβιώσουμε. Ναι. Εντός των ημερών στις προσεχείς οικονομικές επιτροπές της περιφέρειας, αν όχι στην προσεχή οικονομική επιτροπή, έχουμε και τα έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης για κτηριακές εγκαταστάσεις, τις μελέτες για κτηριακές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα γίνουν εκτός από τα διοικητήρια και όλα τα κτίρια τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσουμε τη μονάδα εγωπροβατοτροφίας και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Εγώ στον οδικό χάρτη εδώ που έχετε παρουσιάσει ξεχωρίζω τη διατήρηση του γενετικού υλικού των τόπιων φυλών. Ξεχωρίζω ερευνητικά προγράμματα, μεταποίηση προϊόντων, συνεχής εκπαίδευση των κτηνοτρόφων. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε και αυτό οι παλιοί μας λέγανε η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ακριβώς. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Βεβαίως. Ιδρύσαμε καταρχάς τον φορέα διαχείρισης. Είναι μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, την οποία συμμετέχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό η περιφέρεια, κατά ένα μικρότερο ποσοστό ο Δήμος Αμαρίου και ο Ελγό Δήμητρα. Αυτοί οι τρεις αποτελούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέλη μας ο καθένας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να τρέξει τις μελέτες και να ασχοληθεί με την καθημερινότητα που υπάρχει τώρα, έτσι ώστε να εντάξουμε τις μελέτες αυτές σε προσεχή προγράμματα μέσα στην πενταετία, προκειμένου να αρχίσουν τα κτίρια ένα-ένα να χτίζονται. Ναι. Αρρωγά μέλη τώρα είναι το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που εδρεύει εδώ στην Κρήτη, καθώς επίσης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το ΙΤΕ, και είμαστε τώρα σε συζητήσεις και το θέλει πολύ
και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τον Πρίτανη τον κύριο Κοντά και το Βρετανικό Συμβούλιο. Και βεβαίως ο Ελγό Δήμητρα, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός μας συνεργάτης, όπως επίσης αρρωγό μέλος και μας βοηθάει μέχρι τώρα στις μελέτες, στις κατευθύνσεις και στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός από τον Ελγό Δήμητρα, και το ΓΕΟΤΕ βεβαίως με τον πρόεδρό του τον κύριο Στεφανάκη. Μάλιστα. Ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και περιμένετε, φαντάζομαι, και από τους κοινοτρόφους, ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Κοιτάξτε, εκτός από ερευνητικό κέντρο, είναι και εκπαιδευτικό σχολείο. Αυτό γίνεται για τους κοινοτρόφους, γίνεται για τον πρωτογενή τομέα, γίνεται για τους φοιτητές μας. Βεβαίως και θα παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια επιστημονική και ό,τι άλλο χρειάζεται με όρους 21ου αιώνα στον πρωτογενή τομέα και κυρίως στους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Το κέντρο αυτό που ιδρύεται με αρκετά χρήματα και με έτσι ένα πάρα πολύ σφιχτό και καλό σχέδιο χρονοδιαγραμματικά θα απευθύνεται σε όλους τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Τους θέλουμε μαζί μας, θα μπουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και οι ίδιοι όταν θα αρχίσει να λειτουργεί σιγά σιγά η σχολή εκεί και η σύλλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι θεωρούμε ότι η Κρήτη, εκτός από τον ένα πυλώνα ανάπτυξης που είναι ο τουρισμός, ο οποίος χυμάζεται τώρα, ο δεύτερος πυλώνας, εξίσου σημαντικός, εξίσου σπουδαίος, είναι ο πρωτογενής τομέας και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λιονή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.